Έγινε νομίζω ένα περιστατικό που πιθανόν να συμβαίνουν αρκετά. Ήταν σε σχέση όταν εκδόθηκαν τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού της φίτησης των παιδιών. Κάποιο παιδί έμενε από τις απουσίες και υπήρξε μια διαμαρτυρία από την πλευρά της οικογένειας του παιδιού. Εξηγήσαμε ότι τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από τους κανονισμούς, η ενημέρωση των γονιών του παιδιού κλπ. Και εγγράφος κλπ. Κάπου παραφέρθηκε ο γονιός, αλλά νομίζω στη συνέχεια την πορεία αντελήφθηκαν ότι η ευθύνη δεν βαραίνει το σχολείο. Είναι γεγονότα που σίγουρα πρέπει να αποφεύγονται, που δεν βοηθούν τη λειτουργία του σχολείου, αλλά νομίζω έλειψε και εγώ δεν θα πάω στις γενικεύσεις που γίνονται με παραδείγματος χάρη τους εκπαιδευτικούς. Αν δεν κάνει κάποιος τη δουλειά του σωστά ένας γονιός, δεν θα πούμε ότι όλοι οι γονείς είναι αντίθετα. Θα έλεγα ότι με τους γονέων και τους γονείς γενικά του συγκεκριμένου σχολείου έχουμε μια ανάλυση συνεργασία. Εσάς όμως εκείνη την ώρα που γινόταν το περιστατικό, ποιες ήταν οι επιλογές σας? Τι μπορεί να κάνει δηλαδή ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής, ένας διευθυντής όταν πάει ένας γονιός με επιθετικές διαθέσεις ή με φραστική βία ή και άλλος πώς, το αφήνουμε μέχρι εκεί. Ποιες είναι οι επιλογές του κύριε Τακιαδόρη, δηλαδή εσείς τι κάνατε, πώς αντιμετωπίσατε αυτό το περιστατικό? Ενημερώθηκε στην πορεία η αστυνομία, η οποία ήρθε και πήρε, καταθέσαμε αυτά που έγιναν. Και η συνάδελφος της οποίας ασκήθηκε, σωματική βία. Ο στόχος δεν ήταν ούτε να πάμε στα δικαστήρια, διότι ως παιδαγωγοί πρέπει να προσπαθούμε με καλύτερο τρόπο και προς το συμφέρον των ίδιων των παιδιών να διαχειριζόμαστε αυτά τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι γενικά, δεν μιλώ για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γενικά οι γονείς πρέπει να ασχολούμαστε πολύ περισσότερο με τα παιδιά μας, με τη φίτηση τους, να μην αναμένουμε τον Μάιο, τον Ιούνιο να διαπιστώσουμε, αν θέλετε, ότι το παιδί μας δεν φοιτούσε κανονικά και να αντιδρούμε τότε. Οφείλουμε που τον Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, τον Δεκέμβρη να είμαστε κοντά στο σχολείο, κοντά στο παιδιά μας, ούτως ώστε το στοιχειώδες πράγμα ότι πρέπει να φοιτούν κανονικά στο σχολείο, τουλάχιστον να το κάνουν. Χτυπήθηκε εκπαιδευτικός, γιατί μας είπατε συνάδελφος... Είχε μια ελαφρά σωματική βλάβη. Υπήρξε, ναι. Ναι, αλλά είναι σοβαρό αυτό το πράγμα, κύριε Τακιαδόρη. Δηλαδή τον εκπαιδευτικό ποιος τον προστατεύει? Όποιος θέλει μπαίνει στο σχολείο και κάνει ό,τι θέλει? Είναι πράγματι, είναι εδώ που πρέπει να διαπαιδαγωγηθούν και οι γονείς. Και πράγματι ότι υπάρχει ένα κενό. Εγώ θα πω τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση για να είμαι δίκαιος. Όταν οι γονείς κατέφυγαν στο Υπουργείο, το Υπουργείο τους διαμήνει, τους είπε ότι το σχολείο εφάρμοσε αυτά που προβλέπουν οι κανονισμοί. Τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση και σε αυτό το επίπεδο στηρίχθηκαν και οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί και η διεύθυνση και το σχολείο. Και πιστεύω αυτό που πρέπει να πάει ως μήνυμα είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια στενότερη συνεργασία των οργανωμένων γονιών αλλά και των επιμέρους γονιών με το σχολείο και με τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή αυτές οι διαμάχες που βλέπω και τα λοιπά, αν μου επιτρέπετε να το επεκτείνω, υπάρχουν ακατάλληλοι εκπαιδευτικοί. Και πρέπει να βάζουμε εναντίον τη λήψη του συστήματος ή του συνόλου των εκπαιδευτικών. Και να αρχίσουν οι άλλοι να λένε ότι υπάρχουν ακατάλληλοι γονείς. Πού θα φτάσουμε δηλαδή? Όχι, είναι αυτό που πρέπει να εντοπιστούν οι συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αν αφορά εκπαιδευτικούς, να αντιμετωπιστούμε με τον σωστό τρόπο και όχι με δηλώσεις από αέρος. Αν έχει να κάνει με γονείς ή διεύθυνση να εντοπίσει τις προβληματικές, αν μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε ως τέτοιες περιπτώσεις, να ενημερώσει το Υπουργείο αν μπορούν να παρέμβουν και προς τις οικογένειες ειδικοί
για να υπάρχει αυτό το πρόβλημα και να μην ακούμε τέτοια πράγματα ότι πήγε γονιός στο σχολείο για τις απουσίες του παιδιού του, χτύπησε δασκάλα, τάσπασε στο γραφείο του διευθυντή. Προφανώς και δεν έχουν θέση σε σχολεία τέτοια περιστατικά. Ήταν μια δύσκολη στιγμή και το ερώτημα είναι ότι αν η σειρά επειδή διεύθυνση του σχολείου δεν επειδή την ψυχραιμία, πού να φτάνουμε δηλαδή. Αυτό ήταν. Ακόμα και τα πλαίσια μιας αυτοάμυνας. Γι' αυτό σας ρωτήσαμε πριν και αν τα περιθώρια αντίδρασης. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ηρεμία σήμερα. Για πολλούς ψυχραιμία. Στο σχολείο υπάρχει ηρεμία σήμερα, υπήρξε και συνέχεια, κύριε Τακιά. Η έκκληση που αφαίρεται συνολικά και προς τις ομοσπονδίες των γονέων και προς τους γονείς, να δείξουμε ένα μεγαλύτερο σεβασμό στους εκπαιδευτικούς. Όχι γιατί είμαστε αλάθητοι, όχι γιατί είμαστε οι καλύτεροι. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι γονείς. Όταν βρίζεις τους εκπαιδευτικούς, όταν βρίζεις, αν θέλετε, αυτούς που έχουν επομιστεί από την πολιτεία, να διδάξουν, να μορφώσουν τα νέα παιδιά. Όταν ακόμα και η πολιτική μας, όταν στρέφει το Υπουργείο Παιδείας, που πολλές φορές στρέφεται εναντίον των εκπαιδευτικών, δυναμικίζει και καταστρέφει τη διαδικασία της εκπαίδευσης. Κύριε Ταϊκαδόρη, απλά για να κλείσουμε την κουβέντα μας, πείτε μας αν υπάρχει ηρεμία σήμερα στο σχολείο ή αν υπήρξε συνέχεια, αν έληξε το περιστατικό. Όχι, νομίζω ότι και ο ίδιος ο γονέας έχει αντιληφθεί το λάθος του, δόθηκαν οι εξηγήσεις. Και από την αυτή τη εβδομάδα υπάρχει απόλυτη ηρεμία. Ωραία.